Popcorn, κυρίες και κύριοι, popcorn, το snack που μπορεί να πει κάποιος ότι κατάφερε να καταπιεί οποιοδήποτε άλλο snack έχει βγει στην ανθρώπινη ιστορία. Ένα snack που μπορείς να φας οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της ημέρας και με όποιον τρόπο θες εσύ. Το θες γλυκό, το θες αλμυρό, όπως γουστάρεις. Και εννοείται χωρίς να χαλάσεις και μία ολόκληρη περιουσία. Πώς έφτασε όμως αυτό το μικροσκοπικό, θα λέγαμε, αφρόδες snack να συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τις ταινίες? Πάμε να μάθουμε. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται, και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού εδώ του καναλιού, τις μελάρες μου που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να πούμε ωραία πραγματάκια. Μάλλον πριν ξεκινήσω, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Αυτό εδώ που βλέπετε το έχω φτιάξει εγώ, είναι αληθινότατα popcorn που τα έχω κολλήσει ώστε να μην μπορούν να φύγουν, ρε παιδί μου, με σιλικόνη. Αυτά εδώ τα έχω περίπου έτσι για πάνω από έναν 1,5 χρόνο και δεν έχουν πάθει τίποτα. Τι φάση, τα popcorn δεν χαλάνε? Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο, παιδιά, αν έχετε δει χαλασμένο popcorn. Εγώ τουλάχιστον, όσο ζω, δεν έχω δει. Στο θέμα μας όμως τώρα, λοιπόν. Για να φτάσουμε στο σημείο όπου popcorn και σινεμά ενώθηκαν, πρέπει όπως και δίποτε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, η ονομασία popcorn δεν θα το πιστέψετε από πού προέρχεται, από τον χαρακτηριστικό ήχο που γίνεται όταν αυτό το καλαμπόκι υπερθερμανθεί. Pop. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να ξεκινήσω λέγοντας πως τα popcorn, παιδιά, δεν προέρχονται από το καλαμπόκι, από την ίδια ποικιλία μάλλον καλαμποκιού που μπορεί να έχετε φάει κάποια στιγμή από έναν πλανόδιο πολιτή. Ξέρετε, αυτό το ωραίο ψημένο, ζεστό και γλυκό snack. Καμία σχέση με αυτό. Το καλαμπόκι popcorn είναι μια εντελώς διαφορετική ποικιλία καλαμποκιού που, αν κάποιος για κάποιο λόγο πάει να δαγκώσει αυτή την ποικιλία, θα καταλήξει στο τέλος να μην έχει δόντια. Το παλαιότερο καλαμπόκι λοιπόν αυτής της ποικιλίας, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε στο Νέο Μεξικό μεταξύ 1948 και 1950 μέσα σε ένα Batcave. Όχι, δεν ήταν του Batman η σπηλιά, ζούσαν νυχτερίδες εκεί. Και οι επιστημονικές έρευνες απέδειξαν πως αυτό το καλαμπόκι ήταν 5.500 ετών. Τα popcorn λοιπόν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των νοτιοαμερικανικών φυλών και ειδικά των Αζδέκων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα popcorn για να φτιάχνουν περούκες για τις τελετές τους, αλλά και για να φτιάχνουν περιδέρια και στολίδια. Στις αρχές του 17ου αιώνα τώρα, Γάλλοι εξερευνητές δήλωσαν πως είδαν ηθαγενείς να σκάνε κανονικά popcorn και να τα τρώνε ως πρωινό. Όπου μάλιστα δεν τα έτρωγαν έτσι σκέτα, παιδιά, τα έβαζαν μέσα σε γάλα και ζάχαρη, το οποίο είναι ο προάγγελος του πρωινού που τρώμε μέχρι και σήμερα. Τα corn flakes δηλαδή, και θα τα τρώμε και στον αιώνα των άπαντα. Και σιγά σιγά φτάνουμε στα τέλη του 19ου αιώνα, που, παιδιά, ήρθε μία εφεύρεση για να κάνει τα popcorn viral. Την πρώτη ατμομηχανή κατασκευής popcorn από τα χεράκια του Charles Κρέτος. Ο οποίος τι έκανε, παιδιά, αγόρασε μία μηχανή ψησίματος φιστικιών για το ζαχαροπλαστείο που είχε και σου λέει, γιατί να μην την τροποποιήσω κατάλληλα έτσι ώστε να μπορώ να φτιάχνω popcorn από αυτή. Και, παιδιά, άλλαξε μια για πάντα την ιστορία. Μέχρι το 1893 λοιπόν, ο Κρέτος είχε κατοχυρώσει τη μηχανή του ως ευρεσιτεχνία και μετά από μία παρουσίαση που έκανε σε μία τεράστια έκθεση στο Σικάγο, ο κόσμος έκανε ουρές για να μπορέσει να γευτεί έστω λίγα, ρε παιδί μου, από τα απολαυστικότατα βουτυρωμένα popcorn του. Ένας ξύπνιος όμως πλανόδιος πολιτής που βρισκόταν εκεί πέρα εν ονόματι J.M. Savage είδε τον χαμό που γινόταν, γεύτηκε και από τα popcorn του Κρέτος, ενθουσιάστηκε και πρότεινε στον εφευρέτη να πουλήσει τη μηχανή του στην επικράτειά του. Ενθουσιασμένος, ο εφευρέτης εννοείται ότι συμφωνεί μαζί του και έτσι τι έγινε, ουσιαστικά απέκτησε τον πρώτο του πολιτή. Μέχρι το 1900 ο Κρέτος είχε χεστεί στο τάλιρο, θα λέγαμε. Ήταν τεράστια επιτυχία, παιδιά, που γνώριζε η εφεύρεσή του. Και μάλιστα μια δεύτερη εφεύρεση ήρθε να κάνει αυτή την επιτυχία ακόμη μεγαλύτερη. Γιατί εκείνη την εποχή πλασάρει στην αγορά το Special, κυρίες και κύριοι, το οποίο ήταν ένα βαγόνι
που μέσα του είχε μία ατμομηχανή κατασκευής popcorn, όπου την τραβούσαν άλλο. Μια δημιουργία που έκανε τεράστια επιτυχία εκείνη την εποχή, όπως σας προείπα, και να ξέρετε πως ο ίδιος άνθρωπος ήταν και αυτός που έφτιαξε την πρώτη ηλεκτρική μηχανή κατασκευής popcorn. Α, εντάξει, πιάναν τα χεράκια του. Μια πολύ ωραία μέρα λοιπόν, οι Τζόνι Χάρις και Χάρι Ντέιβις ξυπνούν και τους έρχεται η ιδέα να ανοίξουν έναν κλειστό χώρο προβολής ταινιών. Χώροι που υπάρχουν μέχρι και σήμερα σε όλο τον κόσμο κιόλας και ονομάζονται κινηματογράφοι. Ο πρώτος κινηματογράφος λοιπόν δημιουργήθηκε στο Pittsburgh της Αμερικής το 1905 με την ονομασία Nickelodeon. Ναι, ακριβώς το ίδιο όνομα που έχει και το παιδικό κανάλι. Παρένθεση εδώ για να σας πω πως το όνομα Nickelodeon είναι το συνθετικό των λέξεων Nickel, Nickelio δηλαδή, το οποίο είναι το όνομα του πεντάλεπτου του Αμερικανικού, δηλαδή των 5 cents των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και του Odeon, δηλαδή Οδείο, όπου στα αρχαία σήμαινε μουσικό θέατρο. Το Nickelodeon ανοίγει τις πόρτες του στις 19 Ιουνίου του 1905 με χωρητικότητα μόλις 96 θέσεις και η προσέλευση, παιδιά, στην πρώτη μέρα λειτουργίας του ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Την πρώτη μέρα πέρασαν 450 πελάτες και την αμέσως επόμενη 1500. Μετά από τέτοια επιτυχία, όπως καταλαβαίνετε, η επέκταση δεν άρχισε να έρθει. Αρχικά από 96 θέσεις η χωρητικότητα αυξήθηκε στις 200 και μέσα σε μόλις 3 χρόνια, κυρίες και κύριοι, τα Nickelodeon από ένα έγιναν, κάθεστε, 8.000 σε ολόκληρη την Αμερική. Αυτό νομίζω πως λέγεται επιτυχία. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο όπου popcorn και σινεμά διασταυρώνουν τους δρόμους τους. Μια σχέση όμως, κυρίες και κύριοι, που αντί να ξεκινήσει με πάθος, ξεκίνησε με μίσος. Τι ακριβώς πρόβλημα υπήρχε λοιπόν? Τα Nickelodeon Cinemas, τα πρώτα Nickelodeon Cinemas τουλάχιστον, προσπαθούσαν να μιμηθούν την πολυτέλεια των θεάτρων που προϋπήρχαν, αυτών που έπαιζαν κανονικές παραστάσεις. Οπότε με δεδομένο πως στο εσωτερικό τους το κοσμούσαν αριστοκρατικές θέσεις και πολυτελείς μοκέτες, όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν ήθελε μετά από το τέλος κάθε παράστασης να βρίσκει κάτω σε αυτή τη μοκέτα θρηματισμένα popcorn. Επίσης, εκείνη την εποχή η εμπειρία στον κινηματογράφο ήταν μία μίξη μεταξύ μουσικών, θεατρικών παραστάσεων και βουβών ταινιών που έπαιζαν ενδιάμεσα από τις παραστάσεις. Και βουβές ταινίες ίσον κείμενο και κείμενο ίσον πως πρέπει κάποιος να ξέρει να διαβάζει. Άρα το κοινό που μπορούσε να παρακολουθήσει ευχάριστα αυτές τις ταινίες, που μπορούσε γενικά δηλαδή να τις παρακολουθήσει, ήταν άνθρωποι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που εκείνη την εποχή ήταν μόνο οι ευγενείς και οι πλούσιοι. Άρα γι' αυτό και η πολυτελής διακόσμηση των κινηματογράφων. Εν ολίγης, τα Nickelodeon στόχευαν στους βραγκάτους. Ένα κοινό που, όπως καταλαβαίνετε ρε παιδί μου, δεν ήταν και πολύ της προτίμησής τους ένα φτηνιάρικο σνακ όπως ήταν το popcorn. Και επιπλέον κανείς δεν ήθελε κατά τη διάρκεια μιας βουβής ταινίας να ακούει από πίσω του κάποιον να κρατσανάει όλη την ώρα. Οπότε τον πρώτο καιρό λειτουργίας των κινηματογράφων, όχι απλά τα popcorn δεν ήταν συνδεδεμένα με τους κινηματογράφους, αλλά είχαν απαγορευτεί αυστηρά. Υπήρχαν απαγορευτικές ταμπέλες που ενημέρωναν τους θεατές πως απαγορεύεται να έχουν μαζί τους popcorn και τους έψαχναν κιόλας, κυρίες και κύριοι, όχι απλά τους το έλεγαν. Ρε, τότε βεγγαλικά σε γήπεδο πέρναγες πιο εύκολα από ότι popcorn σε κινηματογράφο. Και έτσι συνεχίστηκε το πράγμα για περίπου 20 ολόκληρα χρόνια. Κανείς δεν μπορούσε να φάει popcorn μέσα σε κινηματογραφική αίθουσα. Μέχρι που το 1927 ήρθε ένα γεγονός να αρχίζει να αλλάζει σιγά σιγά αυτή την κατάσταση. Το 1927 λοιπόν εμφανίζονται για πρώτη φορά στους κινηματογράφους οι ταινίες με ομιλία. Πλέον κόσμος και από τα κατώτερα στρώματα που δεν ήταν τόσο μορφωμένος, που δεν ήξερε να διαβάζει, μπορούσε να πάει στο σινεμά και να παρακολουθήσει ευχάριστα μια ταινία. Επίσης, αυτές οι ταινίες έκαναν και περισσότερο θόρυβο. Είχαν, ρε παιδί μου, την απαραίτητη φασαρία
για να υπερκαλύπτει το κράτσα κρούτσα που έκανε όποιος μασούλαγε popcorn μέσα στην αίθουσα. Και όμως, κυρίες και κύριοι, ακόμη οι κινηματογράφοι αντιστεκόντουσαν στεναρά στην κατανάλωση popcorn μέσα στο χώρο τους, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ήθελαν, ρε παιδί μου, να κρατήσουν ένα prestige για να μην χάσουν τη φραγκάτη πελατεία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά prestige ξεprestige, όταν τα γάλατα αρχίζουν και σφίγγουν, είτε θα προσαρμοστείς, είτε θα εξαφανιστείς. 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία των πρώτων ταινιών με ομιλία, στην Αμερική ξεσπάει η μεγάλη οικονομική ύφεση, ή να το πω με τον τίτλο που είναι πιο γνωστό σε εμάς, πιο οικείος, οικονομική κρίση. Μια κρίση που εννοείται θα πλήξει και τους φτωχούς εκείνης της εποχής. Βέβαια, οι φτωχοί έχουν συνηθίσει στη φτώχεια. Αυτοί που δεν είχαν συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, ήταν οι πλούσιοι της εποχής. Τα σινεμά, λοιπόν, που έβλεπαν τα έσοδά τους να πέφτουν κατακόρυφα, είπαν να αλλάξουν στρατηγική και να ανοίξουν τις πόρτες ώστε να γίνουν πιο φιλικά, ρε παιδί μου, και στον απλό κοσμάκι. Και όχι απλά πλέον ήταν ανοιχτοί σε κάθε λογής πελάτες, έβγαλαν μια για πάντα όλες τις απαγορευτικές ταμπέλες που αφορούσαν το popcorn και άφηναν κανονικότατα όλους τους θεατές να καταναλώνουν το συγκεκριμένο σνακ μέσα στο χώρο. Μάλιστα, όταν κατάλαβαν ότι από όλο αυτό βγαίνει αρκετά μεγάλο κέρδος, άρχισαν να μισθώνουν πλανόδιους πολιτές είτε μέσα στο χώρο τους είτε και έξω από αυτόν, παίρνοντας ποσοστά από τις πωλήσεις των popcorn. Δυστυχώς όμως, ούτε και αυτά ήταν αρκετά για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα σινεμά εκείνη την εποχή. Η οικονομική κρίση χτυπούσε όλο και πιο δυνατά τον κοσμάκι και το ένα σινεμά έκλεινε μετά το άλλο. Για να επιβιώσουν, λοιπόν, τα σινεμά έπρεπε να εκμεταλλευτούν στο 100% το μεγαλύτερο έσοδό τους εκείνη την εποχή. Τα popcorn. Και δεν ήταν και δύσκολο να το κάνουν αυτό εδώ που τα λέμε, γιατί το να φτιάξει κάποιος popcorn, ούτε χρειάζεται κουζίνα κανονική για να το κάνει, ούτε χρειάζεται να ξέρει ιδιαίτερα πράγματα από μαγειρική για να το κάνει, ούτε υλικά χρειάζεται δισεύρετα για να τα φτιάξει. Αντί, λοιπόν, να μισθώνουν πολιτές για να φτιάχνουν popcorn και να τα πουλάνε εκ μέρους τους, είπαν θα το κάνουμε μόνοι μας. Και έφτιαξαν ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα πώλησης popcorn μέσα στον χώρο τους, και εννοείται όλα τα έσοδα πήγαιναν στο σινεμά. Και με αυτόν τον τρόπο, διώχνοντας δηλαδή τους μεσολαβητές από το εμπόριο popcorn, το απαγορευμένο snack κατέληξε να είναι η σωτηρία των κινηματογράφων. Και όχι απλά, παιδιά, οι κινηματογράφοι εκείνη την εποχή κατάφεραν να επιβιώσουν με την πώληση popcorn, αλλά κατάφεραν μέσα στην κρίση να αναπτυχθούν κιόλας. Με το νέο σύστημα εσόδων που καθιερώθηκε τότε να ισχύει κανονικότατα μέχρι και σήμερα, και θα συνεχίσει να ισχύει, παιδιά, γιατί αν σταματήσει, πολύ απλά δεν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα κιόλας κινηματογράφοι. Ναι, καλά ακούσατε, γιατί για όποιον δεν το γνωρίζει, τα σινεμά από την πώληση των εισιτηρίων τουλάχιστον στις 2 πρώτες εβδομάδες προβολής των ταινιών έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό κέρδους του ύψους 10 έως 20 το πολύ% ανάλογα με τη συμφωνία που έχει γίνει με το εκάστοτε στούντιο. Οπότε τα βασικά τους έσοδα έρχονται από αυτά που καταναλώνουν οι θεατές βλέποντας αυτές τις ταινίες. Από τα popcorn που παίρνουν, από τα πατατάκια ή από τα αναψυκτικά που πίνουν. Γι' αυτό και βλέπετε να διαφημίζουν τόσο πολύ τη συγκεκριμένη παροχή, γι' αυτό και βλέπετε δίπλα από κάθε διαφήμιση ταινίας να υπάρχει και μια διαφήμιση ενός popcorn ή ενός αναψυκτικού. Και γι' αυτό το λόγο επίσης θα έχετε προσέξει πως σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας μπαίνουν τρελές προσφορές στο εισιτήριο των κινηματογράφων για να έρχεται περισσότερος κόσμος, ώστε να υπάρχουν και περισσότερα έσοδα από την κατανάλωση τροφίμων από τη σάλα των κινηματογράφων. Οπότε την επόμενη φορά που θα πας με δικά σου σνακ στον κινηματογράφο, θα σου έλεγα να το σκεφτείς και μια δεύτερη φορά. Δεν σε κρίνω, δεν σου λέω να μην παίρνεις, απλά πάρε και δικά σου, αλλά πάρε και κάτι από τη σάλα του κινηματογράφου, εάν θέλεις, ρε παιδί μου, αυτός ο τοπικός κινηματογράφος να υπάρχει και αύριο εκεί πέρα και να λειτουργεί κανονικά. Όπως και να το κάνουμε, παιδιά, το να έχεις κινηματογράφο κοντά σου στην περιοχή σου, ρε παιδί μου, είναι μια πολυτέλεια που θα σας την επιβεβαιώσουν τα παιδιά κάτω στα σχόλια που δεν την έχουν. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αυτές οι συγκυρίες βοήθησαν το popcorn να συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με αυτό του κινηματογράφου. Πολύ απλά, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Χωρίς την ύπαρξη του popcorn, σήμερα σίγουρα δεν θα υπήρχαν καν κινηματογράφοι. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να βγαίνετε έξω και να περνάτε όλοι σούπερ.